Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε για την τηλεδιάσκεψη που είχατε με την κυρία Αντιδήμαρχο, την κυρία Σέβη Βλάχου και τι συζητήσατε. Καλημέρα και από μένα. Η αλήθεια ήταν η πρώτη μας συνάντηση, έστω και στο πεδίο της τηλεδιάσκεψης, και χάρηκαμε πάρα πολύ που είχαμε μία επικοδομητική συνάντηση. Αναπτύξαμε ως επιτοπλίστων τρία βασικά θέματα. Το πρώτο κομμάτι ήταν σε πόσες εκθέσεις για το 2021 προλαβαίνουμε να πάμε, τι υλικό έχουμε να δείξουμε. Και επίσης βρισκόμαστε σε μια καινούργια κατάσταση που θα πρέπει να παραβρεθούμε σε εκθέσεις ως επιτοπλίστων σε μορφή τηλεδιάσκεψης. Οπότε θα πρέπει να οργανώσουμε και ποιο υλικό θα παρουσιαστεί, γιατί κάποιες εκθέσεις είναι στο εξωτερικό, αλλά έχουμε να δούμε και γαστρονομική συνάντηση στις Κυκλάδες, που με χαρά μας θα συμμετέχουμε και θα βραβευτούμε φυσικά σαν προορισμός. Το δεύτερο κομμάτι ήταν καθαρά για την αναγέννηση, ας πούμε, του ηλεκτρονικού κόσμου της ΚΟ, της ηλεκτρονικής μορφής προώθησης της ΚΟ. Ένα website, το οποίο μας το ανέπτυξε η υπεύθυνη του γραφείου, η οποία πραγματικά δείχνει ότι είναι γνώστης του ηλεκτρονικού κόσμου. Θα είναι ένα website το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις μορφές προώθησης τουρισμού της ΚΟ. Να δούμε και αυτό. Και το πιο σπουδαίο που συζητήθηκε ήταν να είναι ένα διαδραστικό site, έτσι ώστε να θέλουν οι τουρίστες να μπαίνουν, να έχει πολλαπλές πληροφορίες και να είναι ενεργό. Πραγματικά χαρήκαμε που είδαμε ένα τέτοιο κομμάτι της ΚΟ που θα βγαίνει στο διαδίκτυο, και πλέον τα media είναι αυτά που θα μας πάνε πιο πέρα και θα υπάρχει και κάποιος από πίσω να το διαχειριστεί. Το τρίτο κομμάτι είναι το υλικό που θα μαζέψουμε, που θα συλλεγεί. Η ανάθεση που θα γίνει με ανθρώπους τεχνοκράτες, προκειμένου να κάνουν το site αυτό να είναι όπως ακριβώς το φανταζόμαστε. Και η συζήτησή μας είχε ένα πολύ όμορφο χαρακτήρα, γιατί συμμετείχαν όλα τα μέλη και όλοι δίνανε προτάσεις, και βλέπουμε ότι αυτή η συνεργασία μπαίνει σε νέα θεμέλια, τα οποία πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν για το καλό του τόπου μας. Ήταν εύκολο μέσα από την τηλεδιάσκεψη όλο αυτό? Ναι, γιατί ήδη έχουμε κάνει αρκετές τηλεδιασκέψεις. Βεβαίως, αν ήμασταν κοντά, ίσως να νιώθαμε πιο καλά, αλλά τώρα με τον COVID και για την προστασία μας. Άλλωστε, είναι ο νέος τρόπος που επικοινωνεί παγκόσμια ο κόσμος, οπότε δεν ήταν δύσκολο να επικοινωνήσουμε. Θέλω, Ελένη, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Το κάναμε και πέρυσι αυτό το θέμα. Ήταν πάνω στη σεζόν. Τι έχετε να μας πείτε, γιατί πέρυσι ήταν λίγο χάλια, και φέτος είναι, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Να σας πω, μέχρι τώρα η ΚΟΣ, βέβαια, θεωρούμε από τη στιγμή που δεν είχε COVID, ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, να είναι ένας προορισμός που θα τον επιλέξουν ευχάριστα οι Ευρωπαίοι για να έρθουν. Μέχρι τώρα επίσημα δεν έχει ανοίξει να ανακοινωθεί η ημερομηνία ούτε από Γερμανούς επίσημα, σαν tour operators, ούτε από Αγγλία. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε και ανακοινώθηκε στην Αγγλία είναι ότι το αγγλικό κράτος θα ανοίξει τα domestic flights στην Αγγλία γύρω στα μέσα του Μάη, και στα μέσα του Ιούνιου θα ανοίξει και τις πτήσεις international. Οπότε, αν θέλουμε να περιμένουμε κόσμο μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες λένε ότι από την Αγγλία θα έχουμε γύρω στον Ιούνιο. Η Γερμανία ευελπιστούμε να ανοίξει πιο πριν. Αλλά όλα αυτά θα τα μάθουμε επίσημα πια, από επίσημα χείλη, πιστεύουμε, μέχρι τα τέλη του Μάρτη. Είναι αυτό που ρώτησα, αν, ας πούμε, είναι η ίδια σεζόν με την περσινή. Κοιτάξτε, οι κρατήσεις δεν δείχνουν να είναι όπως η περσινή, γιατί πέρυσι τέτοιον καιρό είχαμε πάρα πολλές κρατήσεις που ακυρώθηκαν. Μετά περάσαμε αυτό το πεδίο της κατάστασης του κλεισίματος, ανοίγματος κλεισίματος, και είμαστε σε κατάσταση lockdown τώρα πανελλαδικά. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι, όμως γνωρίζουμε από την περσινή σεζόν ότι θα είναι δύσκολα, ότι θα χάσουμε πάλι 1-2 μήνες. Εμείς ευελπιστούμε να είναι καλύτερα από πέρυσι. Αλλά αν είναι τουλάχιστον σαν πέρυσι, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολα να περιμένουν κρατήσεις για το καλοκαίρι. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τουριστικά γραφεία. Θα πρέπει δηλαδή να ανοίξει καλά ο τουρισμός, να ανοίξουν οι πτήσεις, για να πούμε ότι καρπώνονται κρατήσεις οι individual άνθρωποι που δουλεύουν χωρίς πρακτορείο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Εγώ θα ευχηθώ να πάμε καλά τη σεζόν, να έχουμε την υγεία μας. Αμήν. Για όλο τον κόσμο.